Γεια σας παιδιά, Τζόνταξ εδώ και όπως ξέρετε αυτή τη εβδομάδα που έχει περάσει και την προηγούμενη βασικά το κύριο πρόμο της ήταν τα Future Stars, οι παίκτες βασικά Future Stars, όμως ανοίξαμε διάφορα packs, κάναμε marquee matchups, κάναμε πολλά upgrades 81 συν και 83 συν, δεν βγάλαμε τίποτα δυστυχώς, οπότε δεν έχω να σας δείξω κάτι σε βιντεάκι, γι' αυτό αρχιέστηκα στο να κάνουμε πάλι ένα βεντραφτάκι, ένα Future Stars Food Draft, όπου ελπίζω να μας έχει κάποιος παίκτης Future Star, θα τον δοκιμάσουμε και να παίξουμε τον draft μας κανονικά. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή και στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να πούμε 15.000 coins και να δούμε τα συστήματα τι έχουμε. Okay. Πρώτη φορά που βλέπω τόσα καλά συστήματα. Έχουμε 4-3-3 tag, 4-3-3 holding. Okay, πάμε το 4-3-3 tag και να ξεκινήσουμε με τον captain και τι έχουμε. Έχουμε Bergkamp και Figo, είναι ότι θα πάρω τον Bergkamp. Πολύ δυνατή αρχή, γενικά με βολεύει πάρα πολύ φέτος ο Bergkamp και παίχτες στη Lewandowski, Kane, ακόμη και ο Inzaghi που έχουμε, όσοι θυμάστε, με βολεύει πάρα πολύ, οπότε καλά είμαστε. Εδώ δεν συνεχίζει τόσο καλά, βέβαια δίνει λιβάγια, αλλά αντικειμενικά δεν είναι και τόσο καλό. Τέλος πάντων, πάμε Right Winger να δούμε τι έχει. Έχει μέση απλό βέβαια, αλλά και okay, δεν μας χαλάει, πάμε 94 μέση. Καλά έχει ξεκινήσει, αν ξέρει το Λιβάγια που και αυτό καλό είναι, αλλά όχι όσο έπρεπε. Νεϊμάρ 92 εδώ πέρα, εντάξει, θα το πάρουμε εννοείται. Χρυσές κάρτες, ένα Μπέρκαμπ που έχει πει Σκάμ. Εδώ πάλι χρυσό Μόντριτς, ούτε καν τον Ινφόρμ του. Θα το πάρω εννοείται, αν και ο Ράκετιτς κάνει perfect link με το Μέση, αλλά είναι κακή κάρτα ο Ράκετιτς. Ο Μόντριτς παλεύεται πιστεύω. Εδώ τι έχουμε, έχουμε ένα Ζόρντι Άλμπα, έχουμε ένα Σάντρο, έχουμε ένα Τέγιες. Αλλά θα πάρω τον Άλμπα γιατί πιστεύω πιο εύκολα μπορούμε να κάνουμε κάτι με ισπανικό. Οπότε πάμε τον Άλμπα. Πάμε στο. Εντάξει, ο Μόντριτς κάνει και λίγη με το Λιβάγια. Και πάμε στο δεύτερο CM που είναι πολύ κακό. Τρίτο βασικά CM που είναι πολύ κακό. Είναι ο Χωσέ. Και αναγκαστικά για το chemistry. Right back, ένα Καρβαχάλ, ένα Πουγιόλ ίσως. Ναι, είναι κλασικά αυτό το player pick που δίνει Πουγιόλ. Ενώ θα το πάρουμε. Καλούτσικη αρχή και κάτι τρομερό. Okay. Επιτέλους έχουμε και το πρώτο Future Star. Όπως σας είπα, ο στόχος μας ήταν να βγάλουμε και έναν Future Star. Ο συγκεκριμένος είναι Κάμπα, κατά το λέω καλά. 88 βέρελ της Άλκε. Καλή καρτούλα φαίνεται. Δεν χωράει. Αναγκαστικά να το πάρουμε όμως γιατί το challenge είναι αυτό, ας πούμε. Και εδώ πέρα είναι πάρα πολύ κακό γιατί δεν είναι κανείς από Λίγκα Σαταντέρ. Οπότε να πάρουμε Κουλιμπαλί που είναι 89. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο πιστεύω. Οπότε πάμε Κουλιμπαλί. Το chemistry δεν ξέρω πώς θα βγει, θα το δούμε. Κλασικά Σμάχελ εδώ πέρα, πραγματικά σε όλα μου τα drafts το τελευταίο μήνα τέρμα έχω μόνο Σμάχελ, πραγματικά. Να δούμε εδώ πέρα ρεζέρβες. Έχουμε έναν Τέγιες, σαν πήγα να πω. Έχουμε έναν Τέγιες ο οποίος χωράει κάπως με τον Νεϊμάρ εκεί πέρα, κάνει ένα link. Θα δούμε πώς θα δουλέψει αυτό. Εδώ τι έχουμε, έχουμε έναν Γκριεσμάν ο οποίος χωράει ιδανικά γιατί κάνει link με το Μέση και θα ανεβάσει το chemistry κατά 5. Αναγκαστικά αφήνει Λιβάγια έξω. Αλλά οκ. Okay. Α, και έτσι λειτουργεί καλύτερα ίσως. Οκ. Okay. Και σε καμ μπορεί να πει πάλι καλά που είναι CF ο Griezmann. Οκ. Okay, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Πολύ μίζερο μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω το draft. Πραγματικά τα player picks είναι πολύ απέσα μέχρι στιγμής. Delaney εδώ πέρα αναγκαστικά. Ο οποίος ίσως χωρέσει με τον Future Star που έχουμε. Van Dijk εδώ πέρα. Δεν χωράει κάπως. Αλλά και κανείς άλλος δεν βολεύει. Οπότε θα πάρουμε Van Dijk. Βασικά αντί για Κουλιμπαλί, οκ. Okay. Άνετα μπορεί να μπει σε 4 chemistry, ελπίζω να το βελτιώσουμε κάπως. Έχουμε Team of the Year, De Jong, επιτέλους. Θα τον πάρουμε εννοείται και θα μπει άνετα αντί για τον Χωσέ. Ένα πάρα πολύ καλό upgrade που το θέλαμε. 91 rating έχουμε, αλλά πολύ κακές μερικές θέσεις όπως είναι το κέντρο και ο Όντρις δεν μου πολύ αρέσει. Delaney. Θα δούμε και το chemistry είναι πολύ θέμα. Θα το δούμε. Εδώ πέρα φαίνεται καλό. Και είναι Μανέ, Σάντσο. Οκ, okay, πάμε με. Ο Λαπόρτ ίσως βοηθούσε κάπως, αλλά δεν νομίζω. Ναι, αφού πρέπει να χρησιμοποιήσω ουσιαστικά το Future Star, ας τον αφήσουμε. Ας πάρω Ρόμπερτσον, ο οποίος θα κάνει perfect link με τον Van Dijk. Ο Μανέ δεν χωράει. Οπότε ναι, να πάρουμε Ρόμπερτσον, να κάνει perfect link με τον Van Dijk και να ελπίσουμε να μας δώσει, ξέρω εγώ, κανένα CM από κανένα Wijnaldum. Και αυτό μπορούμε να ελπίσουμε. Οκ, okay, εδώ πέρα μπαίνει ο Ρόμπερτσον. Αλλάζουμε αυτούς τους δύο. Κάτι γίνεται. Εκεί στο CM, αν μπει, ποιο να βάλουμε. Ο Μόντριτς, ω, ανεβαίνει και με το Μόντριτς, αλλά μου και έτσι ανεβαίνει καλύτερα. Α, κάτι κάναμε. Κάτι κάναμε, μπορώ να πω. Αν δώσει έναν Μανέ, τώρα, έναν. Ο βασικά Μανέ, ένα Μανέ. Έναν left mid Μανέ, θα ήταν καλό. Δεν δίνει Μανέ, όχι. Δίνει Πολντός και πολύ μίζερο δυστυχώς. Και ο Άλμπα χωράει τώρα, αλλά ας αφήσω Ρόμπερτσον γιατί. Πιστεύω είναι προτιμότερο να έχουμε Van Dijk σε 10 chemistry. Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος, θα δούμε. Και εδώ πέρα είναι κακό, πραγματικά.
Καθόρλα, οκ. Okay. Τίποτα, δεν μπορώ να πω ότι με έχει πάει καλά αυτό το draft. Μέχρι και ένα ευκαιρία έχουμε βγάλει. Τίποτα τρελό. Δεν είναι ανέριξαν εδώ πέρα, ο οποίο είναι και CM και ίσως. Ίσως μπορεί να χωρέσει ο Έριξεν. Αντί για De Jong εδώ πέρα και να βγάλουμε Modric για να βάλουμε De Jong. Ωραία. Και το Kempis το βρήκαμε όπως βλέπετε. Το μόνο θέμα ουσιαστικά είναι ότι είναι ο Neymar σε 7. Αλλά παλεύεται, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν με γεμίζει η ομάδα. Δεν μου φαίνεται πάρα πολύ καλή ομάδα για κάποιο λόγο. Είναι ένα απλό Griezmann. Έχουμε έναν απλό Neymar. Καλή κάρτα εννοείται, αλλά όχι κάτι τρομερό. Εδώ Silvers και δεν έχουμε καθόλου καλό πάγκο εννοείται. Πολύ μέτριο πάγκο. Super subs, τίποτα. Και εδώ πέρα πολύ κακό player pick. Κανείς δεν χωράει ούτε μπορεί να βοηθήσει. Ας πάμε για το rating του Laporte. Μπασκέ. Και τερματοφύλακα κλείνουμε και άσχημα δυστυχώς. Με τον Πατσαϊκό θα μπορούσε να είχα πάρει και Σμάχελ, αλλά οκ. Okay. Αυτά λοιπόν, πολύ μέτριο, πραγματικά πάρα πολύ μέτριο draft, μπορώ να πω. Πήγαμε 90 rating βέβαια, πήγαμε και chemistry 100 λογικά με τον manager, αλλά δεν με. Έναν Έριξεν έχουμε, ο De Jong είναι ok, ο Μπέρκαμ επίθεση είναι ok. Θα δούμε, μπορεί να το βλέπω εγώ κάπως άσχημα, αλλά γενικά μου φαίνεται πολύ μέτριο. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στα παιχνίδια, αν θα μπορέσουμε να το πάρουμε το draft ή να δούμε τέλος πάντων πού θα φτάσουμε. Wonderful technique to volley that in.